κατάσταση στα νοσοκομεία. Καλή σας μέρα, κύριε Χαριλάου. Καλημέρα σε όλους. Δυσκολεύει η κατάσταση και στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν φτάνουν ξανά στα όρια τους. Έχετε έτοιμο σχέδιο να επαναλειτουργήσουν τμήματα και σε άλλα νοσοκομεία, όπως αυτό της ΠΑΦ, αντιλαμβάνομαι σιγά-σιγά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών αυξάνεται. Εκείνο το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ότι τις τελευταίες μέρες αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι αναμενόμενο για τον λόγο ότι είχαμε μια μεγάλη αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ο αριθμός είχε διπλασιαστεί μέσα σε μερικές μέρες, όπου είχε ως επακόλουθο να οδηγηθούν κάποια άτομα και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπορεί να μην έχουμε το ίδιο ποσοστό νοσηλιών όπως ήταν την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή το 5%, δηλαδή κάθε 100 θετικά περιστατικά στην κοινότητα κάναμε 5 εισαγωγές. Βάσει των στοιχείων που έχουμε φαίνεται ότι κάνουμε 3 εισαγωγές ανά 100 θετικά περιστατικά στην κοινότητα, για τον λόγο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θετικών περιστατικών στην κοινότητα είναι νεαρή, είναι κάτω των 40 ετών. Εν τούτης όμως εκείνο το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι για περίπου 10 μέρες έχουμε σταθεροποιηθεί πάνω από 800 περιστατικά και χθες ξεπεράσαμε και τα 1000 όσον αφορά τα θετικά περιστατικά στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες αναμένονται αυξημένες εισαγωγές. Κύριε Χαριλάου, αυτό που επίσης παρατηρείτε, η εικόνα στα νοσοκομεία, είναι ότι μειώνονται και οι ηλικίες των ασθενών που νοσούν, αλλά και χρειάζεται να νοσηλευτούν και ειδικά χρειάζονται και αυξημένη νοσηλεία, με αυξημένη φροντίδα. Και είδαμε και διασωληνωμένοι 22χρονοι εγκυμονούσα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι η διάμεση ηλικία των νοσηλευόμενων ασθενών έχει πέσει. Είναι σήμερα στα 53 έτη σε σχέση με 59-60 που ήταν την προηγούμενη περίοδο και γύρω στα 70 έτη που ήταν την δεύτερη περίοδο. Αυτό και πάλι ήταν αναμενόμενο για το λόγο ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, άρα ο ιός βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε μικρότερες ηλικίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων τα οποία νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή είναι ανεμβολιαστά άτομα. 9 στους 10 νοσηλευόμενους είναι άτομα χωρίς ιστορικών εμβολιασμού και παρατηρούμε το φαινόμενο να νοσηλεύονται και νεαρά άτομα και κάτω των 40, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε προηγουμένως με την 22χρονη που διανύει την 19η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, η οποία εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω COVID και μετέπειτα λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας διεκομίστην στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από το προσωπικό μας, ούτως ώστε να σωθούν ζωές. Ελπίζομαι ότι θα τα καταφέρει και θα εξέλθει της μονάδας εντατικής θεραπείας για να επιστρέψει πίσω στην οικογένειά της. Είναι λυπηρό να έχουμε άτομα τέτοιων ηλικιών να νοσηλεύονται και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Όλοι μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στον εμβολιασμό. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια, δεν έχουμε άλλων όπλων στα χέρια μας. Είναι το μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Λαμβάνουμε, κύριε Χαριλάου, επειδή είπαμε ότι 22χρονη εγκυμονή, ενδεχομένως να ήταν αυτό ένας αποτρεπτικός λόγος για να εμβολιαστεί ή ήταν εμβολιασμένη. Το πρώτο που το οποίο έχετε αναφέρει ήταν ξεκίνησε η εγκυμοσύνη την περίοδο που δεν υπήρχε η σύσταση ούτε δινόταν δικαίωμα στα άτομα αυτά για να εμβολιαστούν. Άρα δεν είναι θέμα αν το συγκεκριμένο άτομο ήταν εμβολιασμένο ή ήταν ανεμβολιαστό αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να πω ότι τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται δεν διαφέρουν από τα περιστατικά που νοσηλεύονταν την προηγούμενη περίοδο. Να μην υπάρχει πλάνη ότι τα περιστατικά που νοσηλεύουμε είναι λιγότερο σοβαρά ή έχουν την ίδια σοβαρότητα, έχει την ίδια σοβαρότητα η κατάστασή τους και έχουν και τον ίδιο χρόνο παραμονής όπως ήταν την προηγούμενη περίοδο.
δεν άλλαξαν οτιδήποτε περί του. Το μόνο που άλλαξαν, όπως έχω προαναφέρει προηγουμένως, είναι ότι την προηγούμενη περίοδο 5% από τα θετικά περιστατικά εισάγονταν, τώρα δεν είναι 5%, είναι 3%, ναι μεν, αλλά με την παρατεταμένη διάρκεια ψηλού ποσοστού θετικότητας στην κοινότητα, αναμένεται ότι θα έχουμε και αυξημένες εισαγωγές. Ναι, ποια είναι η αναλογία, κύριε Χαριλάου, τώρα των εξιτηρίων με τις εισαγωγές? Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εξισορρόπηση των εισαγωγών μαζί με τα εξιτηρία. Εάν εμένα μένει στα 800 περιστατικά στην κοινότητα καθημερινά για το επόμενο διάστημα και είχαμε εκείνη την εξισορρόπηση που επιθυμούσαμε, δεν θα είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, γιατί επαναλαμβάνω, είναι βαριά περιστατικά που χρήζουν φροντίδας, δεν έχει μειωθεί ο χρόνος παραγωγής, άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα και θα περιμένουμε να κάνουμε περίπου 24-25 εισαγωγές με τα δεδομένα τα σημερινά, καθημερινά, δηλαδή γύρω στις 15 εισαγωγές περισσότερες από τα εξιτήρια. Άρα μέσα σε 7 μέρες αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Άρα, οι προβλέψεις είναι δυσιόνες, κύριε Χαριλάου. Συνεπώς, το πλάνο ποιο είναι για τις μονάδες, για τους θαλάμους COVID σε άλλα νοσοκομεία που λειτουργούν σήμερα? Μένει αυτό της ΠΑΦΟΥ ή και της Λάρνακας? Υπάρχει το σχέδιο δράσης, όπως έχει ξεδιπλωθεί στην προηγούμενη περίοδο, και μετά είχαμε μειώσει τις κλίνες COVID λόγω του ότι δεν υπήρχε ανάγκη. Με τον ίδιο τρόπο να αναδιπλωνόμαστε. Αυτή τη στιγμή λειτουργά κλίνες COVID Γενικών Νοσοκομείων Αμοχώς, του που είναι νοσοκομείο αναφοράς, η Λευκοσία, η Λεμεσός, και έχει μπει στη μάχη και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Πέραν από το Μακάριο Νοσοκομείο, όπου εκεί νοσηλεύονται εξειδικευμένα περιστατικά, παιδιατρικά, έγκυες, γυναικολογικά περιστατικά. Οι οποίες όμως νοσηλεύονται περισσότερο για άλλους λόγους όσον αφορά τις έγκυες παρά το ότι είναι με COVID. Κύριε Χαριλάου, την προηγούμενη φορά που τα είχαμε πει ήταν πριν από τις νέες εξαγγελίες ότι κάθε 3 μέρες οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν rapid test όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό ισχύει, αντιλαμβάνομαι, και για τους εργαζόμενους του ΕΚΙΠΗ? Έχει ξεκινήσει από χθες, έχει σταλεί εγκύκλιος, όπου από χθες είχαν υποχρέωση οι διευθύνσεις των νοσηλευτηρίων να εφαρμόσουν το Safe Pass. Ό,τι προβλέπει το Safe Pass. Δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους, είναι και για τους επισκέπτες, είναι και για τους ασθενείς που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρία, για να τους δει γιατρός. Ισχύει το ίδιο, να είναι 72 ώρων το rapid test για να επισκεφτεί κανείς γιατρό στα δημόσια νοσηλευτήρια? Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χαριλάου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,